Τι να κάνουμε. Είστε έτοιμοι? Όχι. Έτοιμοι ποτέ δεν είμαστε. Αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν, έχω μία ερώτηση για σένα, τηλεθεατή μου. Στράτο μας αποκαλέσουμε. Μισό λεπτό, είμαι εκτεθειμένος. Με την ησυχία σου πάλι. Απλώς. Η ερώτηση είναι λοιπόν, η κυρία η οποία πάει στο σπίτι του Γιώργου του Αυτιά και καθαρίζει, καθαρίστε του Γιώργου του Αυτιά. Πώς λέγεται? Ξέρει κανείς μήπως? Όχι, τι θα ακούσουμε. Η κυρία που πάει στο σπίτι του Γιώργου του Αυτιά και καθαρίζει. Πώς τη λέγεται? Πώς αποκαλείται? Να το πάρετε μετά. Να σου πω κάτι, φοβάμαι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά φοβάμαι περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αλήθεια στο λέω. Έχω έναν τρόμο εσωτερικό. Εγώ έχω εκπαιδευτεί στη βλακεία, μόλις σκέφτηκα μια βλακεία. Αλλά πες εσύ. Πώς λέγεται η καθαρίστρια που πάει και καθαρίζει το σπίτι του Γιώργου του Αυτιά? Θα το πάρει το ποτέ. Μπατονέτα. Κατάλαβε πώς είναι η μπατονέτα που βάζει στο αυτί μέσα. Όχι, ρε Στάθη. Καθαρίζει τον αυτό. Όχι, ρε Στάθη. Αυτό σκέφτηκα. Καταλάβατε. Παιδιά, αυτό σκέφτηκα. Όχι, εγώ ξέρω. Πώ ένιωσε. Σε ένιωσα, Γιάννη. Η κυρία Μπατονέτα σκέφτηκα, αλλά δεν μπορεί. Σε ένιωσα στο αυτί. Δεν ήταν τόσο κακό. Η κυρία Μπατονέτα, λοιπόν.